ψηφίζουμε και τι προσπαθούμε να πετύχουμε αυτές τις τρεις ημέρες. Όλοι οι εργαζόμενοι στον τύπο, δημοσιογράφοι και διοικητικοί, ψηφίζουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ τα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για τη διάσωση του ταμείου μας. Θέλω να το τονίσω αυτό, ότι δεν πρόκειται πια για ένα ταμείο που αφορά τους δημοσιογράφους, έτσι και αλλιώς αφορά και τους διοικητικούς το ταμείο αυτό. Mm-hmm. Και στο εξής, αν υπερψηφιστεί, θα αφορά όλους τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης. Και κατά δεύτερο λόγο, θέλω να τονίσω ότι δεν πρόκειται για το Ταμείο Κυρία Σύνταξη. Αυτά έχουν ενταχθεί όλα στον ΕΦΚΑ. Ακριβώς, πρόκειται για το Ταμείο Ιατροφαρμακευτική Περίσταλψη και Επικούρηση του κλάδου μας. Mm-hmm. Που έχει μείνει εκτός των στόχαστρων της Τρόικας, επειδή ακριβώς είναι ιδιωτικός φορέας και δεν μπορεί να καταργηθεί. Mm-hmm. Επειδή όμως πριν από 1,5 χρόνο καταργήθηκε το αγγελιώσιμο, όπως ξέρετε όλοι, mm-hmm. έπρεπε να βρεθεί ένας άλλος πόρος ή κάποιοι άλλοι πόροι για να επιβιώσει το Ταμείο. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν καταλήξει σε μια συμφωνία με την κυβέρνηση που περιλαμβάνει εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, επικούρηση και εμβάπαξ και ένα πόρο 2% επί του τζίρου όλων των μέσων ενημέρωσης για να είναι βιώσιμο και να σωθεί το ταμείο μας. Είναι αυτό, πολύ επιτακτική η παρουσία όλων σε αυτή την ψηφοφορία, έτσι. Να το πούμε μα είναι ξανά. Πάρα πολύ σημαντική η παρουσία όλων, διότι για να, αποφασίσουμε mm-hmm. πρέπει να έχουμε 50-1 ακριβώς. των εγγεγραμμένων μελών, δηλαδή 5.200 ψήφοι πρέπει να έχουμε στο τέλος mm-hmm. της Τετάρτης το βράδυ, από τους 10.000 και κάτι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ. Και επειδή είναι αλλαγή του καταστατικού, ενός ιδιωτικού φορέα, ενός δομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, πρέπει οι αλλαγές αυτές να υπερψηφιστούν από το 75% των ψηφοφόρων. Κύριε Καπάκο, λοιπόν προφανώς και θα έρθουμε και όλοι σήμερα, αύριο και μεθαύριο να ψηφίσουμε και να δηλώσουμε το, να δώσουμε το παρόν. Θα το σώσουμε τον ΕΔΟΕΑΠ, γιατί υπάρχουν και κάποιοι εργοδότες οι οποίοι κλωτσάνε. Από mm-hmm. Πώς διασφαλίζετε ότι θα αποδίδονται οι εισφορές? Οι εισφορές έχει βρεθεί ένας τρόπος να αποδίδονται. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για την εισφορά επί του τζίρου. Γιατί οι εισφορές της ιατροφαρμακευτικής περίσταλψης αποδίδονται όπως αποδίδονται σε όλα τα ταμεία. Mm-hmm. Έχει βρεθεί ένας τεχνικός τρόπος για να αποδίδονται και να εκαθαρίζονται στο τέλος κάθε μήνα και να υπάρχει και στο τέλος του κάθε εξαμήνου και μια συνολική εκαθάριση, έτσι ώστε μερικές μικροαλλαγές να λαμβάνονται υπόψη. Μάλιστα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε mm-hmm. και ενδεχομένως αυτό αφορά και τον κόσμο, είναι ότι ο ΕΔΟΕΑΠ, το Ταμείο δηλαδή Ιατροφαρμακευτικής Περίσταλψης των εργαζομένων στον τύπο, είναι το μοναδικό συνεχτικός πράγμα σε μια παντελώς απορριθμισμένη αγορά όπως η αγορά του μέσων ενημέρωσης. Ναι. Αν λοιπόν καταφέρουμε να κρατήσουμε αυτό το συνεχτικό ιστό, θα έχουμε μετά μεγαλύτερη δύναμη για να προχωρήσουμε στα άλλα σχέδιά μας, που είναι η Συλλογική Σύμβαση, που είναι τα δικαιώματα, που είναι η αξιοπιστία της ενημέρωσης, μην το ξεχνάμε αυτό. Μάλιστα. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Καβάπο, τον ευχαριστούμε, τον Γενικό Γραμματέα της ΕΣΥΑ. Και λέμε ότι ψηφίζουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, στο κτίριο του ΕΔΟΕΑΠ, έτσι, εκεί είναι. Το βράδυ, στο κτίριο του ΕΔΟΕΑΠ, συνοδός Σισίνη και στη Θεσσαλονίκη, οι συνάδελφοί μας από τη Βόρεια Ελλάδα. Και την Πέμπτη να μιλήσουμε ξανά, να δούμε πώς πήγαμε. Ελπίζω να μιλήσουμε ξανά την Πέμπτη για να έχουμε ΕΔΟΕΑΠ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Βλέπετε ήδη, είναι ξανά πίσω η ειδική, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το ψάχνουν ακόμα μέχρι να γίνει η ελεγχόμενη ξηράνο γλυφάδα. Τελική ευθεία για την εκλογή επικεφαλής του ενιαίου προοδευτικού φορέα. Το τελευταίο debate πριν την κάλπη των 9 υποψηφίων στο στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης. Δευτέρα στις 9 το βράδυ.